Το νομοσχέδιο έχει τίτλο Κύρωση κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων εντομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών. Με αυτό, η κυβέρνηση επικυρώνει σχετικέ κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση και στην ουσία επιχειρεί να διαχειριστεί και να κλιμακώσει την αντιλαϊκή πολιτική στον χώρο τη ακτοπλοεία με κριτήριο την πολύμορφη στήριξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την αύξηση τη διαδοφορία του, δυναμώνοντα την επίθεση ενάντια στου ναυτεργάτε και διαμορφώνοντας οδυνηρούς όρους για τους επιβάτες, τις λαϊκές οικογένειες και τους επαγγελματίε που χρησιμοποιούν τις ακτοπλογικές συγκοινωνίες. Το νομοσχέδιο θωρακίζει, ενισχύει και επεκτείνει την απελευθέρωση της ακτοπλογίας σύμφωνα με τον επικίνδυνο κανονισμό 3577 του 1992 και την κοινή ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί βάση για την ενίσχυση της εφοπλιστικής επιθετικότητας και ασυνδοσία απέναντι στου συνεφτεργάτε και έχει οδηγήσει σε οδυνηρέ μειώσει των οργανικών συνθέσεων και ταυτόχρονα απελευθερώνει και έχει συμβολή στην εκτείναξη στα ύψη των τιμών των εισιτηρίων, των επιβατών και των οχημάτων που μεταφέρονται με τα πλοία. Τα περί προστασία των ευτεργατών και των επιβατών είναι προπέτασμα καπνού για να περάσει η βασική γραμμή προώθησης των εφοπλιστικών συμφερόντων που υπηρετούν όλα τα χρόνια Όλε τι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ, οι μνημονιακοί και μη μνημονιακοί νόμοι που έχουν πλήξει του μισθού, τι συντάξει και τα εργασιακά δικαιώματα, έχουν εντατικοποιήσει τη δουλειά με αρνητικέ συνέπειε σε βάρο τη υγεία και τη ασφάλεια των αυστεργατών, τη προστασία τη ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Έχουν μεγάλε ευθύνε όλα τα κόμματα και πραγματικά είναι πρόκληση η προσπάθεια και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθούν να κρύψουν τι δικέ του ευθύνε χρησιμοποιώντα την αντιλαϊκή πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Ο λαό μα έχει και μνήμη και κριτήριο και μπορεί και να βγάλει συμπεράσματα από τη σημερινή και τι προηγούμενε κυβερνήσει να απορρίψει και να αντιπαλέψει τη λογική των ψευθοσωτήρων πιστεύοντα στι δικέ του δυνάμει οργανώνοντα την πάλη του συμπορευόμενου με το ΚΚΕ που είναι όλα τα χρόνια στην πρώτη γραμμή των λαϊκών αγώνων. Επειδή στο νομοσχέδιο γίνεται λόγο για την προστασία των ευθεργατών, θα θέσουμε σύντομα ορισμένα ζητήματα. Για ποια προστασία μπορεί να γίνει λόγο όταν έχουν μειωθεί δραματικά οι μισθοί και οι οργανικέ συνθέσει που έχουν επιβληθεί και έχουν επιβληθεί άθλιε εργασιακέ σχέσει σε συνθήκε πολύ επικίνδυνη αντιαντικοποίηση τη δουλειά νύχτα-μέρα, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Για ποια προστασία μιλάει το νομοσχέδιο. Και του Υπουργείου Ναυτιλία και Νησοτικής Πολιτική σε συνθήκε απανοτών, ασταμάτων δρομολογίων, με την επίσκεψη πολλών νησιών που καταπονούν του ναυσαργάτε και τα ίδια τα πλοία που αντιμετωπίζουν σωρία ευλαβών. Ταξίδια Οδύσσια με εξάντληση των πληρωμάτων. Να φέρουμε ένα παράδειγμα: το Blue Star νήσο Μύκονος. Τι, πού πάει, Πυρια, Σύρο, Μύκονο, Άγιο Κύρικο. Καρλόβαση, Βαθύ, Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα και βέβαια ξανά επιστροφή. Σύνολο 18 λιμάνια. Το δρομολόγιο Blue Star Πάτμος, Πηρεά, Πάτμος, Λιψή, Λέρο, Κάλυμνο, Κο, Σίμη, Ρόδο, Κάρπατο, Κάσο και επιστροφή. Η εργασιακή ζούγκλα διευρύνεται σύμφωνα με τι καταγγελίε των ευθεργατών σωματείων. Το, H, το HCS Τζάμπιον e, Τζέτ Jet 2 της αυτολογικής εταιρείας Jets με βάση τα δρομολόγια του, κάθε Παρασεβή Κυριακή Δευτέρα εκτελεί δύο φορές το δρομολόγιο Πυρεά Σύφνο, Σέριφο, Μήλο, Σέριφο, Σύφνο, Πυρεά με αναχώρηση από Πυρεά 8 και με τέλος δρομολογίων στον Πυρεά 22 και 50. Στο πλοίο να διπλό πλήρωμα την Παρασεβή που απολύεται την ίδια μέρα και αντίστοιχα να την Κυριακή και απολύτω τη Δευτέρα. Η ναυτιλιακή εταιρεία, σε γνώση και συνεργασία με τη λιμενική αρχή, στην ιδεολογία τη απόλυση, τι λέει, τι γράφει κάθε φορά, λόγω μετάθεση. Παραβιάζοντα ακόμα και τα ελάχιστα που προβλέπονται στι συλλογικέ συμβάσει ακτοπλοεία. Συνεχώ, εφοπλιστές τις συνθήκες και κυβερνήσει επιδεινώνουν τι εργασιακέ συνθήκε και του μισθού των αυτεργατών, μειώνουν τι οργανικέ συνθέσει και επιβάλλουν εξαντλητικά ωράρια, διαφορώντα για την υγεία των αυτεργατών, την ασφάλεια των επιβατών, ενώ του μισθού του έχουν χρόνια τώρα καθυλωμένου. Επίση, υπάρχει η κατάργηση δεκάμινη αυτολόγηση, ηλαστικέ μορφέ απασχόληση, δουλειά τα Σαββατοκύριακα για τρει έω τέσσερι μήνε το χρόνο, με μείωση, όπω είπαμε, τη οργανική σύνθεση. Αυτά τα σοβαρά προβλήματα τα έχουν αντιπαλέψει οι αυτεργάτε με του αγώνε του. Φουντώνουν όμω με την κυβερνητική αντιναυτιλιακή πολιτική και την εφοπλιστική επίθεση. Γίνεται λόγο επίση για την προστασία των επιβατών. Θα θέσουμε επίση σύντομα ορισμένα ζητήματα. Τι προστασία μπορεί να υπάρχει όταν τα εισιτήρια για του επιβάτε και τα οχήματα ιδιωτική χρήση ή επαγγελματικά έχουν γίνει απαγορευτικά τα τελευταία χρόνια για τι λαϊκές οικογένειε και αυτό το διάστημα έχουν ξεπεράσει κάθε φαντασία. Σε ποια σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξαναμίζει το λαϊκό εισόδημα, οι εφοπλιστές βάζουν ξανά φωτιά στα εισιτήρια και τα ναύλα των ακτοπλοϊκών γραμμών. Μεταξύ του 2010 και 2019 αυξήθηκαν πάνω από 40%. Μέσα στο χειμώνα που πέρασε αυξήθηκαν και πάλι από 5 έως 16,32%. Και πριν την έναξη της καλογενής περίοδου τώρα, εκτός, εκτός πάλι τις τιμές, με αυξήσεις που ξεκινούν από 10% και φτάνουν ως 41% παραδείγματο χάρη για την ΚΟ. Για να ταξιδέψει σήμερα μια τετραμελής οικογένεια από τη Ρόδο για τον ΠΥΡΙΑ θέλει μόνο για εισιτήρια χωρίς αυτοκίνητο και χωρίς θέση κύριε ε, Νεκτάριε κύριε μόνο για κατάστρωμα 330 ευρώ από τη Λίμνο 312 ευρώ από τη Σάμο 262 ευρώ, από η Καρία 208 ευρώ. Το ίδιο βέβαια απαράδεκτο είναι για μια οικογένεια από την υπηρετική χώρα που θέλει να επισκεφτεί τα νησιά να πρέπει να πληρώσει ένα ολόκληρο μέσο μισθό. Είναι πρόκληση να επικαλούνται οι εφοπλιστές ακτοπλώοι ως αιτία για τις νέες αυξήσεις την ακρίβεια στα καύσιμα όταν αυτοί σε αντίθεση με όλους τους άλλους τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους μικρούς επιχειρηματίες, τους αγρότες, έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Τι προστασία μπορεί να υπάρχει όταν η κατάσταση αυτή τροφοδοτεί την ακρίβεια στα νησιά και επιδρά αρνητικά στη ζωή του νησιώτικου πληθυσμού. Τι προστασία όταν υπονομεύεται, κύριε Υφυπουργέ, η ασφάλεια των επιβατών και ανεψαργατών, αφού τα υπερήλικα, υποσυντήρητα πλοία, το ένα στα τέσσερα που δρομολογούνται είναι πάνω από 30 ετών αυξάνοντα του κινδύνου τη προστασία ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Μελέτε υπολογίζουν ότι το 2030. Το 74% του αυτοπλογικού στόλου θα είναι άνω των 30 ετών. Τι προστασία μπορεί να υπάρχει όταν η μείωση του αριθμού των μελών του πληρώματος έχει οδηγήσει σε προβλήματα καθαριότητας, σε πολλά πλοία, σε βρώμικες καμπίνες, ενώ οι επιβάτες σκέφτονται ακόμα και τον καφέ ή το σάντουιτς λόγω την ανόδου των τιμών. Ζούμε στον 21ο αιώνα, σε μια νησιωτική χώρα και όχι μόνο δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της διαρκούς και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των νησιών, αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται κάθε χρόνο. Δεκάδες νησιά μένουν χωρίς τακτική συγκοινωνία, ιδίω τα μικρότερα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα που υποφέρουν από μπαλώματα όταν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο. Αλλά και το καλοκαίρι τα μικρά νησιά δεν έχουν καθημερινή σύνδεση, όπω για παράδειγμα οι ανάφοι. Οι εφοπλιστέ απολαμβάνουν ένα σωρό προνόμια, φοροαπαλλαγέ, αφορολόγητο πετρέλαιο, μειωμένε οργανικέ συνθέσει, καταπατούν ακόμα και την ασφαλιστή νομοθεσία σε βάρο του ΝΑΤ για πολλά χρόνια. Η κυβέρνηση, όπω οι προηγούμενε με την πολιτική τη, στηρίζει την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία, την απελευθέρωση τη ακτοπλοεία και την ένταση εκμετάλλευση των αυτεργατών, τη χρησιμοποίηση των αυτεργατών χωρί συγκροτημένα δικαιώματα, στα πλοία με ξένη σημεία, όπω προβλέπει ο κανονισμό 3577 92 τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αστικό κράτο και οι κυβερνήσει που του υπηρετούν με πάθο τα εφοπλιστικά συμφέροντα ή μηχανισμοί του χρησιμοποιούνται για την καταστολή των, αυτερικ... των αυτεργατικών αγώνων, όπω έχουμε ζήσει πολλέ φορέ στο λιμάνι του Πυριά και τα άλλα λιμάνια. Οι ναυτιλιακέ εταιρείε εκμεταλλεύονται του ναυτεργάτε συγκέντρωσαν κέρδη, συσσόρευσαν μεγάλα κεφάλια στην πορεία του χρόνου, γεννήθηκαν μονοπωλιακέ μονάδε, αλλά το πρόβλημα τη εξυπηρέτηση των νησιών παραμένει και οξύνεται. Οι μύθοι για το ρόλο τη ιδιωτική πρωτοβουλία του εθνικού κεφαλαίου έχουν καταρρεύσει. Κριτήριο τη καπιταλιστική ανάπτυξη που προστινάτε όλοι σα είναι το κέρδο και αυτό καταπατά τι λαϊκέ ανάγκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα που προσπαθούν να κρύψουν Όλα τα κόμματα και αστικέ κυβερνήσει, οι άνθρωποι του στο σοσιαλιστικό κίνημα, ο εργοδοτικό και κυβερνητικό συγκαλισμό που βάζει πλάτη στην επίδυση των εφοπλιστών. Θέλουμε να επιμείνουμε στην ανάδειξη αποκάλυψη του μηχανισμού που υπάρχει σήμερα, που μέσα από αυτόν καθορίζεται η εκτοπλογική συγκοινωνία και κρέμεται η τύχη των νησιών και του νησιωτικού πληθυσμού. Οι πλειοκτήτε καταθέτουν δήλωση, το, το άρθρο 9, για δρομολόγηση των πλοίων του ανάλογα με τα σφαίροντά του και το κριτήριο του κέρδου, επιδιώκοντα να εκμεταλλευτούν τα φιλέτα. Οι γραμμέ που θα μείνουν στα αζήτητα μπαίνουν σε μια μεγάλη περιπέτεια. Το Υπουργείο Ναυτιλία καλεί του πλειοκτήτε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη δρομολόγηση πλοίων σε γραμμή ή γραμμέ που δεν εξυπηρετούνται για να συναρθεί σύμβαση ανάθεση δημόσια υπηρεσία. Αν δεν υποβληθούν προτάσει, το άρθρο 10, η δεν ανταποκρίνοντα απαιτήσει τη πρόσκληση, προκυρήσεται μειωτικό διαγωνισμό για τη σύννεψη σύμβαση ή συμβάσεων δημόσια υπηρεσία με μίσωση και βέβαια, ακόμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα τη εξυπηρέτηση των νησιών και η περιπέτεια συνεχίζεται. Ο Υπουργό Ναυτιλία, μέχρι την ολοκλήρωση τη διαδικασία του διαγωνισμού, μπορεί να χρησιμοποιεί την απευθεία ανάθεση, το άρθρο 11, για σύμβαση δημόσια υπηρεσία. Σε περίπτωση μη εκτέλεση δρομολογίων λόγω αναθέτηση υποχρέωση του πλειοκτήτη και πάλι απευθεία ανάθεση. Φαύλο, κύκλο η δρομολόγηση πλοίων και η εξυπηρέτηση των νησιών των επιβατών. Είναι μια ζαριά με μόνιμου χαμένου του νησιώτε που μένουν χωρί πλοία ή με εντελώ πλημελή εξυπηρέτηση και το μαρτύριο δεν τελειώνει. Με απόφαση του Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλία δίνεται να ανακληθεί η ανακοίνωση δήλωση δρομολόγηση ή πλοίων εφόσον, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο άρθρο 6, δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση των συγκοινωνικών γρα... αναγκών της γραμμής που είναι δρομολογημένο το πλοίο, μόνο που αυτή η επιλογή, κύριε Πρόεδρε, χωράει πολύ νερό. Έχει μέσα της πολλά ελαστικά στοιχεία και λειτουργεί σε βάρος των αναγκών των, ισο... των ισοτών και των επιβατών. Και αυτή την άθια κατάσταση την πληρώνει βέβαια ακριβά ο λαό μα με την αβάσαχτη φορολογία, με τα φορολογικά χαράτσια που χρησιμοποιούνται για να πληρώνει το αστικό κράτο του εφοπλιστέ στο όνομα τη εξυπηρέτηση των λεγόμενων άγωνων γραμμών. Πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο, ε, δεκάδε εκατομμύρια στα ταμεία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά τα τελευταία χρόνια. Εμεί Θέλουμε να ανοίξει η συζήτηση και αυτό κάνουμε μέσα στου νησιώτε, στου ναυτεργάτε, στου εργαζόμενου που προσπαθούν να κλέψουν λίγε μέρε για να ξεκουραστούν, κάνοντα χίλιε θυσίε για να εξοικονομήσουν τα αναγκαία και τραβάνε τα μαλλιά του από το κόστο των εισιτηρίων και τα έξοδα ενό ταξιδιού ή την εξασφάλιση καταλήμματο. Να ανοίξει η συζήτηση για να οργανωθεί ο αγώνα, ο συντονισμένο αγώνα των αυτεργατών και των νησιωτών, των συγκαλιστικών και άλλων μαζικών οργανώσεων που δεν ανέχονται αυτή την τραγωδία και επιμένουν στα δικαιώματά του στην, οικονομίηση, στην ικανοποίηση των αναγκών του. Να δυναμώσει πάλι για τα τακτικά δρομολόγια, για μείωση των τιμών των εισιτηρίων κατά 50%, για δωρεάν μεταφορά των ατόμων με αναπηρία και ειδική πραγματική φροντίδα και όχι τι προτεραιότητε που προβλέπει το νομοσχέδιο. Υπάρχει και κείμενο των αναπήρων. Για ειδικέ ρυθμίσει για να μπορούν να ταξιδεύουν οι συνταξιούχοι και οι πολίτε. Το ΚΚΕ επιμένει στην εφαρμογή τη Συλλογική Σύμβαση των Ασταργατών, που, έχουν, που έχει γίνει κουρέλι και είναι παγωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Συλλογική σύμβαση με πραγματικέ αυξήσει, με εργασιακού όρου που θα επιτρέπουν την ξεκούραση των πληρωμάτων και όχι το σημερινό χάλι τη εντατικοποίηση την προστασία τη ασφάλεια, τη υγεία και τη ζωή των ευταργατών και επιβατών, γιατί έχουμε ζήσει τα τραγικά ναυτικά ατυχήματα, γνωρίζουμε τι συνέπειε των επαγγελματικών ασθενειών. Το ΚΚΕ επιμένει στην αναγκαιότητα τη απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των νησιών, χωρί διακρίσει, χειμώνα καλοκαίρι, στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και αυτό βέβαια είναι σε κάθε αντίθεση με την καπιταλιστική ιδιοκτησία στα πλοία και το κριτήριο του εφοπλιστικού κέρδου. Αυτό έχει αποδειχθεί για δεκαετίε. Η εργατική τάξη συμμαχή τη, οι πολλοί, αυτοί που παράγουν τον πλούτο, έχουν συμφέρον να κοιτάζουν μπροστά, να διεκδικήσουν τη δική του εξουσία και να λάβουν την ευθύνη να κρατήσουν το τιμόνι τη διακυβέρνηση αυτή τη χώρα. Τα πλοία, γενικότερα οι μεταφορέ, τα αναφυγεία, τα λιμάνια, κοινωνική διεκτησία, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και εργατικό λαϊκό έλεγχο, με αυτά τα εργαλεία μπορεί να αλλάξει πραγματικά η κατάσταση, να χτιστούν σχεδιασμένα σύγχρονα πλοία. Θα εξυπηρετηθούν τα νησιά, θα κινούνται οι επιβάτε με προσιτό αντίτιμο, με κοινωνικό κριτήρια, θα γίνει ένα ψυχή κοινωνικό δικαίωμα. Με αυτά τα εργαλεία θα καταργηθεί η εκμετάλλευση των ευθεργατών και, 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 και όλων των εργαζομένων, θα εξασφαλιστεί η προστασία τη υγεία και τη ασφάλεια ε, με ανθρώπινου όρου εργασία και αμοιβή. Το ΚΟΠΟΕ αντιτάσσεται στο νομοσχέδιο που έφερε σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Ναυτιλία και Ενησωτική Πολιτική, ζητά να αποσυρθεί το καταψηφίζουμε και συνεχίζουμε τον αγώνα μαζί με του αυτεργάτε, του εργαζόμενου, τα λαϊκά στρώματα τη χώρα μα, του νησιώτε για όλα αυτά που είπαμε παραπάνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.